Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι και όπως είπαμε νωρίτερα πριν κάνουμε το σύντομο διάλειμμα, να δούμε πώς ψήφισαν και ποιον ψήφισαν οι νέοι της Θεσσαλονίκης για δήμαρχο. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα αποτελέσματα, σάρωσε στα νανικά κοινά ο Γιάννης Μπουτάρης. Αναλυτικά στις ηλικίες από 18 ως 35, το ποσοστό τον έκτισε 39,9%. Στις ηλικίες από 35 ως 55, το ποσοστό είναι 37,8%, ενώ από τους 56 και... Το ποσοστό του Μπουντάρη είναι στο 36%. Ο Σταύρος Καλαφάτης, στα νανικά κοινά από 18-45 έλαβε 23,4%. Στις ηλικίες 35-55 το ποσοστό τον έκτισε στο 21,8% και στους 56 και έλαβε 33,5%. Τέλος, ο Τριαντάφυλλος Μεταφύδης έλαβε 9,5% από τις ηλικίες 18-35. Το ποσοστό τον έκτισε στο 19,6% για τις ηλικίες 35-55 και στους 56+ έλαβε 13,6%. Πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη να δούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η συνάδελφος Σοφία, η Μαρία Ξενιτίδου, που αφορά τους νέους για να δούμε αν πήγαν να ψηφίσουν, αν κέρδισε όπως είπαμε νωρίτερα ο καφέ στην παραλιακή ή αν κέρδισε η κάλπη, και σε λίγο θα το σχολιάσουμε με τους καλεσμένους μας. Πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών. Πολλοί ήταν αυτοί που προσέφυγαν στις κάλπες, συνδυάζοντας παράλληλα την κυριακάτικη τους βόλτα, απολαμβάνοντας τον καλό καιρό. Ψηφίσαμε. Με ποια κριτήρια επιλέξατε? Με ποια κριτήρια επιλέξαμε? Βασικά, εντάξει, την τύχη ψήφισα. Τώρα, τι άλλο να σας πω. Τι περιμένετε να γίνει από εδώ και πέρα? Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση, να γίνουν κάποιες αλλαγές? Εγώ πιστεύω σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς χρειάζεται βελτίωση. Στις ευρωεκλογές? Αλλά δεν ελπίζω και πολλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ψήφισατε ή προτιμήσατε τον καφέ? Όχι. Είμαστε ερωδημότητες. Το Λεμαίδα μένουμε, εκεί θα πάμε να ψηφίσουμε. Απλώς πίνουμε το καφεδάκι μας για να έχουμε έτσι καθαρό μυαλό. Να ψηφίσουμε σωστά. Και εμείς μια από τα ίδια. Απολαμβάνετε τον καφέ? Απολαμβάνουμε τον καφέ γιατί σήμερα είναι γιορτινή ημέρα. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Πιστεύετε θα υπάρξει αλλαγή? Όχι. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλει μεγάλη. Θέλει από τη ρίζα στην ουσία να αλλάξουν κάποια πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Είμαι από αλλού, δεν είμαι από εδώ. Οπότε δεν πήγα να ψηφίσω, όχι. Εσείς το? Εγώ το απόγευμα, όχι ακόμα, δεν πήγα. Απολαμβάνετε πρώτα τον καφέ το χειμώνα? Έτσι, ναι, ναι. Περιμένω το μεσημέρι να πάω που δεν θα έχει πολύ κόσμο, οπότε θα εξυπηρετηθώ άνετα, πιστεύω. Είστε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα? Θα καλυφθούν ανάγκες των πολιτών? Έτσι πιστεύω. Τουλάχιστον άμα βγει αυτό που έχω εγώ στο νου μου, αυτούς που έχω εγώ στο νου μου, πιστεύω ότι θα... Με ποια κριτήρια ψηφίσατε, τι περιμένετε? Με ποια κριτήρια θα ψηφίσω? Το καλό της πόλης. Ότι τι προβλήματα έχει η πόλη, πιστεύω ότι να λυθούν αυτά ή τουλάχιστον να περιοριστούν τα προβλήματα. Δεν πήγαμε ακόμα. Θα πάτε αργότερα? Θα πάμε. Απολαμβάνετε μέχρι στιγμή τον καφέ? Βέβαια. Πάνω από όλο καφές. Προτιμήσατε τον καφέ από να πάτε στην κάλπη? Βεβαίως. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν υπάρχει λόγος να ψηφίσουμε αυτούς που είναι υποψήφιοι. Εσείς? Κι ούτε θα πάω. Για ποιο λόγο? Και να ψηφίσω, τι να ψηφίσω? Θα πάμε να ψηφίσουμε μετά το μεσημέρι. Mm-hmm. Τώρα βγήκαμε μια βόλτα στη Λιακάδα και θα πάμε μετά. Δυσκολευτήκατε να επιλέξετε? Όχι. Εδώ και λίγα χρόνια όχι. Τι περιμένετε να αλλάξει? Όσο αφορά τις δημοτικές εκλογές, θα ήθελα κάτι καλύτερο για τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν και αυτός που θα ψηφίσω θα φέρει το καλύτερο. Αυτά λοιπόν είπαν οι νέοι της Θεσσαλονίκης. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Θεοχάρη, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό. Συζητούσαμε και νωρίτερα, κύριε Θεοχάρη, για την αποχή, για το αν θα πρέπει, για τη συμμετοχή. Αν θα δούμε ανατροπές την δεύτερη Κυριακή, έχουμε ένα αρχικό, έτσι να το πούμε, ξεκαθάρισμα, μια αρχική εικόνα, αν θέλετε. Ένα σχόλιο σας θα θέλαμε καταρχήν. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλο το πάνελ, σε όλους τους τηλεθεατές. Πρώτα θα μου επιτρέψετε να κάνω μία επισήμαση, μία ευχή. Mm-hmm. Ήταν πρωτοφανές αυτό που έγινε σε αυτές τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Έχουμε πάρα πολλούς υποψηφίους και θα ήθελα να δω την επόμενη μέρα να υπάρχει σύνθεση σε όλο τον πληθυσμό, σε όλο τον κόσμο. Να μην υπάρχουν αντιμαχίες. Γιατί είχαμε δει στις ίδιες οικογένειες να υπάρχουν δύο και τρεις υποψήφοι. Αυτό ελπίζω να το ξεπεράσουμε εύκολα και να βγούμε ενωμένοι. Τώρα, όσον αφορά, κυρία Μιχολού, θα ήθελα να πω ότι
Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Παίρνουμε κάποια μηνύματα. Δεν μας δίνει αυτό το δικαίωμα οι ίδιες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων από την μέχρι τώρα πορεία τους για να μπορέσουμε να πούμε κάτι. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Ανατρέπουν τον ίδιο τον εαυτό τους. Γι' αυτό εμένα θα μου επιτρέψετε το σχόλιο μου να το κάνω μετά την πάρο τουλάχιστον μιας ώρας αφού έχουμε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μάλιστα. Σμαρό, έχεις να μας δώσει κάποια αποτελέσματα από κάποια εκλογικά τμήματα. Ναι, έχω δύο αποτελέσματα και για περιφέρεια αλλά και για Δήμο 2 Ολύμπου. Σ' ακούμε. Ξεκινάω με την περιφέρεια λοιπόν. Είναι 33ο τμήμα, είναι στην Καρίτσα. Ιωαννίδης 230, Τζιτζικώστας 102, Μπόλαρης 18, Ελληνική Αυγή 18, Ζιώγας 12, Παυλίδου 13, Χαραλαμπίδου 18, Τρεμόπουλος 5 και έχουμε και 10 λευκά και 9 άκυρα. Δεν έχω όμως το σύνολο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και πάμε πάλι στην Καρίτσα. Στο 34ο τμήμα, μιλάμε τώρα για δημοτικές εκλογές, έχουμε Δημητριάδης 31, Δημόπουλος 187, Κουρίτα 2, Ρεμπατσιός 6 και Φαρμάκης 214. Μάλιστα. Είναι τελικά αυτά. Πάμε λίγο τώρα στην Νάουσα, στο Θόδωρο τον Ελευθεριάδη. Έχει να μας δώσει κάποια αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το Δήμο Νάουσα. Θόδωρη. Καλησπέρα και πάλι, Έλλη. Προφωνή, δεύτερο από δεξιόνα. Είμαστε καλύτερα. Είμαστε καλύτερα, είμαστε καλύτερα. Ωραία. 16 από 70 εκλογικά τμήματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Ανανέωσης του Νίδη Μπάρου του κ. Καραπατζού, ναι, έχουν ψηφίσει 5.196 άτομα, 37,73 ο κ. Καραπατζός, 34,64 ο κ. Κοζουγιάννης, 15,66 ο κ. Ρίζος από το ΣΥΡΙΖΑ και 6,19 η ΛΑΣ, με 11,87%. Επίσης, 7 από 70 εκλογικά τμήματα στις περιφερειακές εκλογές. Η αλληλεγγύη έχει 33,68%. Η λαϊκή συσπήρωση έχει 15,33%. Η ριζοσπαστική αριστερή ενότητα 15,02%. Και η περιφέρεια 13,48% από την αθλήτρια του κ. Ιωαννίδη. Μάλιστα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε. Προβλέπετε πολύ ενδιαφέρον η βραδιά διαφέρεση για τον Δήμο. Όντως είναι. Θα είναι, ναι, ναι. Στήθος με στήθος φαίνεται πως θα είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έγινε, για χαρά. Να ενημερώσουμε ότι έχει παραταθεί για 2 ώρες, δηλαδή έκλεισαν οι κάλπες στις 9 το βράδυ για 9 εκλογικά τμήματα λόγω της προσέλευσης του κόσμου. Δεν αφορά βέβαια στην Πειραιά, αφορά την περιφέρεια γενικότερα. Άρα θα έχουμε λίγο αργότερα τα αποτελέσματα από αυτά. Νίκο Μιστακίδη, έχουμε νεότερα στις κάρτες μας. Να περάσουμε να δούμε την πρώτη κάρτα από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Δεν έχουμε δει ακόμα. Να δούμε λίγο την κάρτα. Σε ενσωμάτωση 2,2% επί των εκλογικών τμήματων. Μιλάμε για ένα εκλογικό τμήμα από τα 45 του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού. Έχουμε ο κύριος Καζάς 37,9%, ο κύριος Λαγδάρης 33,3%, στη συνέχεια ο κύριος Ζαφύρης 13,3%, ο κύριος Γκαϊτανζής 11,8% και ο κύριος Δανιηλίδης 3,6%. Να περάσουμε λίγο να δούμε. Και στο Δήμο Βέρειας, δεν έχουμε δει ακόμη κάρτα από το Δήμο Βέρειας. Να περάσουμε λίγο. Η πρώτη κάρτα από το Δήμο Βέρειας, ενσωμάτωση 2,3% επί των εκλογικών τμήματων του Δήμου Βέρειας. Εδώ βλέπουμε ότι προηγείται ο κύριος Καραπαναγιωτίδης με 33%. Δεύτερος είναι ο κύριος Βοριαζίδης, 20,4%. Ο κύριος Μπεκής 18,5%, ο κύριος Παπαγιάννης 13,2%, ο κύριος Μαρκούλης 6,9% και ακολουθούν οι επόμενοι. Και να περάσουμε να δούμε μια συνολική κάρτα της περιφέρειας που αφορά όμως τον νομό Πιερίας. Να δούμε δηλαδή τι έχει ψηφίσει ο νομός Πιερίας όσον αφορά την περιφέρεια. Νομός Πιερίας ενσωμάτησε 8,1%. Ο κύριος Τζιτζικώστας 29,9%. Ο κύριος Ιωαννίδης 22,4%. Τρίτος είναι ο κύριος Χρυσομάλης 10,5%. Τέταρτος είναι ο κύριος Μπόλαρης 10,1%. Στη συνέχεια έχουμε την κυρία Χαραλαμπίδου 10% και ο κύριος Ζιώγας 7,6%. Και να δούμε λίγο και τη συνολική κάρτα από όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με όλους τους νομούς, αυτή τη στιγμή έχουμε μία ενσωμάτωση 10,1% σε όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.
ο κύριος Τζιτζι Κώστας προηγείται με 32,3%. Δεύτερος είναι ο κύριος Ιωαννίδης, 19,4%. Τρίτη είναι η κυρία Χαραλαμπίδου, 11,1%. Τέταρτος είναι ο κύριος Μπόλαρης, 9,3%. Πέμπτος είναι ο κύριος Χρυσομάλης, 8,7%. Και έκτος είναι ο κύριος Ζιώγας, 7,7%, και ακολουθούν και οι επόμενοι. Πάντως έχουμε μια καλή ενσωμάτωση, βλέπω, στο 10,1%, ναι. Διότι εδώ τα δημοσιογραφικά site είναι για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι στο 3,33%. Άρα είμαστε σε αρκετά καλή ροή για να έχουμε μια εικόνα. Να υπενθυμίσω εδώ ότι ό,τι αποτελέσματα βγάζουν οι κάρτες μας είναι επίσημα αποτελέσματα. Τα παίρνουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών απευθείας. Και πάλι μια διευκρίνηση όσον αφορά τα χρώματα. Στις μπάρες, τα χρώματα είναι αυτά ακριβώς όπως μας τα έχει δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Και έχω και μια σημείωση εδώ μπροστά μου και τον κύριο Παναγιώτη Καζά, πίδυνας Κολυδρού, ο οποίος ζητά να τον θεωρήσουμε σαν ανεξάρτητο και όχι με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μου το έχουν φέρει εδώ μπροστά. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Τάπρα, για αυτά που βλέπουμε. Αλλάζουν λίγο τα νούμερα όσο περνάει η ώρα. Γι' αυτό και είπα και από πριν, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο μεγαλύτερο ποσοστό. Από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, η διαφορά είναι γύρω στις 12 μονάδες. Mm-hmm. Και έχουμε δει κατά το παρελθόν αυτά τα νούμερα να έχουν στη δεύτερη Κυριακή αντιστροφή. Ας περιμένουμε λίγο. Ακόμη η νύχτα θα είναι μεγάλη. Εξάλλου, μιλάμε για αυτοδιοικητικές εκλογές που ο κόσμος επηρεάζεται στην πρώτη Κυριακή και από υποχρεώσεις. Και από τα πρόσωπα, στο δεύτερο, ενώ τη δεύτερη Κυριακή έχουμε καθαρά το θέμα των αρχηγών των συνδυασμών. Mm-hmm. Κύριε Μπουσκέλη. Δεν έχω να προσθέσω κι εγώ κάτι περισσότερο από τα προηγούμενα σχόλια. Σας είπα, έχει τα δικά της δυναμικά χαρακτηριστικά η κάθε μάχη. Θα περιμένουμε να δούμε λίγο τα συνολικά αποτελέσματα. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός δυνάμεων, όπως βλέπετε, σε πολλούς υποψηφίους. Και θα πρέπει για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, να κάνουμε μια μεγαλύτερη ανάλυση ώστε να δούμε πού θα κατευθυνθούν αυτοί οι ψήφοι στο δεύτερο γύρο. Και αυτό δεν μπορεί από τώρα να το προδικάσει κανένας. Οπότε ας κρατήσουμε την μπάλα χαμηλά. Κύριε Θεοχάρη, πώς βλέπετε τα αποτελέσματα και πώς ερμηνεύετε τους πολίτες, την πρόθεση και την ψήφο? Λέγαμε και νωρίτερα, δεν ήσασταν στην παρέα μας, λέγαμε και νωρίτερα ότι οι πρώτοι που αναδεικνύονται μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι αυτοί που κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπούν και αυτό που λέγεται μνημονιακό κόμμα. Και ωστόσο φαίνεται πως κερδίζουν την προτίμηση των πολιτών. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τα ποσοστά που βλέπουμε, μπορούμε να έχουμε μία εικόνα. Δεν θα ρίξουμε την μπάλα στους πολίτες για να απαντήσουν αν επιδοκίμασαν ή αποδοκίμασαν πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα ήταν επιλογή κάποιων. Έτσι. Συγκεκριμένα. Φαίνεται ότι ο κόσμος, σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία, αποδοκιμάζει ομαδικά ονόματα και σχηματισμούς που υποστηρίχθηκαν από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένω να δω την ανάλυση. Δεν πιστεύω ότι θα βγουν και θα πούνε ο κύριος Τζιτζικώστας είναι στο δικό μας το μαγαζί, γιατί οι ίδιοι τον αποδοκιμάζουν. Ο κόσμος διαβάζει, πιστεύω είναι σοφός. Όσον αφορά τη δεύτερη Κυριακή, από ό,τι άκουσα και κάποια άλλα σχόλια ερχόμενους, όχι από το δικό σας το σταθμό, αλλά και κάποιους άλλους σταθμούς, μιλάνε να πάμε μέχρι αργά, να δούμε, να διαβάσουμε και να δούμε και την άλλη Κυριακή το τι θα βγάλουμε, αν οι Δήμοι θα αλλάξουν ή δεν θα αλλάξουν. Να σας θυμίσω ότι την άλλη Κυριακή, γιατί δεν καταλαβαίνουν στην κυβέρνηση και το δείχνουν ακόμη και τώρα. Την άλλη Κυριακή θα πάρουν ακόμη πιο ηχηρό μήνυμα, γιατί είναι ευρωεκλογές. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ο δεύτερος γύρος, είναι και ευρωεκλογές. Και θα το πάρουν και θα είναι, και θα είναι σαφέστατα. Αλλά τώρα μιλάμε μόνο για το συγκεκριμένο. Φαίνεται καθαρά ότι στους δύο μεγάλους δήμους της Αθήνας, δεν έχει στην Αθήνα περιφέρεια και Δήμο, δεν έχει υποψήφιο η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα το ερμηνεύσει, θα πει ότι περιμένουμε μέχρι τις 1 η ώρα, ας περιμένουν. Υπάρχει εκτίμηση ότι ο κόσμος ψηφίζει με αυτοδιοικητικό κριτήριο και όχι με κομματικό κριτήριο. Δηλαδή, σε επίπεδο περιφέρειας και Δήμων, ψηφίζει αυτός που θεωρεί πιο ικανός να διαχειριστούν τον μέλλον του τόπου για τα επόμενα 5 χρόνια, ανεξαρτήτως κόμματος. Αυτό θα ήταν το ιδεατόν. Αλλά έχει συμβεί μέχρι τώρα για να συμβεί και σήμερα. Όταν μας συμφέρει το οικειοποιούμαστε και όταν δεν μας συμφέρει το πάμε στην άλλη πλευρά. Ας πούμε μια φορά την αλήθεια. Επιλογές ήταν. Κομματικές επιλογές για τους καλύτερους και τους έχασε. Το θέμα εκείνο που φοβάμαι, δεν είναι κομματική όμως επιλογή που φαίνεται ότι προηγείται τώρα. Εκείνο, δεν είναι κομματική επιλογή. Τι φοβάμαι, κυρία Μιχολού.
Συζητάμε τώρα και όλη η συζήτηση θα περιστραφεί. Εμείς μιλάμε σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα στραφεί κυρίως στους 2-3 μεγάλους δήμους της χώρας. Εκείνο το οποίο παίζει και φοβούνται όλοι. Ξέρετε ποιο είναι, που φοβούνται να το πούνε. Μήπως η Χρυσή Αυγή περάσει τα ποσοστά του εκλεκτού της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί θα γίνει μεγάλη συζήτηση. Το απέφχομαι, το απέφχομαι να μην φτάσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Αυτές είναι οι επιλογές, σοβαρές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας και πρέπει να τις χτυπήσουμε. Δηλαδή, θα πάμε στα πρόσωπα, έφταξε ο Άρης, δεν έφταξε ο Άρης, ή ο οποιοσδήποτε, ή ο φίλος μου ο κόουτς, ο Γιάννης ο Ιωαννίδης. Τι φταίει ο Γιάννης ο Ιωαννίδης? Υπάρχει μια σαφής άνοδος της Χρυσής Αυγής σε ορισμένες περιοχές της χώρας, το λέγαμε και νωρίτερα. Αυτό προς το παρόν, θα το δούμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Βρουσχέλη? Εγώ θα έλεγα να μην υποτιμούμε τόσο το κριτήριο του κόσμου, ότι ο κόσμος δηλαδή ψηφίζει μόνο με αυστηρά κομματικά κριτήρια. Και εδώ αποδεικνύεται το αντίθετο στην περιοχή. Το λέω ακριβώς αυτό με την ιδιότητα του υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου. Νομίζω ότι οι περισσότεροι υποψήφοι δήμαρχοι, αλλά και εμείς οι ίδιοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, σε αυτές τις εκλογές, αντιλαμβανόμενοι το κλίμα συνένεσης το οποίο απαιτεί ο πολίτης, προσπαθούμε να αποτινάξουμε από πάνω μας και να απεκδηθούμε του κομματικού μανδύα. Δεν μπορώ να υποτιμήσω την νοημοσύνη του κόσμου και να πω ότι ο κόσμος ψήφισε μόνο με κομματικά κριτήρια. Ο κύριος Τζιτζικώστας, για παράδειγμα, που ανέφερε ο εκλεκτός φίλος πριν, είχε επιλεγεί από τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά για να είναι υποψήφιος, για να διαδεχθεί μάλλον τον κύριο Ψωμιάδη. Ήταν επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα για κάποιον ΑΒΧ λόγο, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, η Νέα Δημοκρατία έκανε επιλογή στο πρόσωπο του κυρίου Ιωαννίδη. Προφανέστατα, η επιλογή μπορεί να μην είχε το σωστό timing ή να μην αποδειχθεί τόσο σωστή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, ο κύριος Τζιτζικώστας. Άρα ο κόσμος ψήφισε ίσως την πρώτη Κυριακή μόνο με κριτήριο το πρόσωπο. Έτσι. Νομίζω ότι το απαιτεί σε αυτή την κομματική μάχη, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, απαιτεί συνένεση από όλους. Και ψηφίζει πρόσωπα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αναπτύσσουν ιδιαίτερη δυναμική. Δεν είναι ξαφνικά ότι ο Δήμος της Αθήνας, για παράδειγμα, έγινε του ΣΥΡΙΖΑ ή ο Δήμος Πατρέων, αν είδατε πριν, ο οποίος βγάζει αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, πρώτο έναν υποψήφιο του ΚΚΕ. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι αντικατοπτρίζει το ποσοστό στο συγκεκριμένο Δήμο το ποσοστό σε όλη την Ελλάδα. Αλλά το κάθε πρόσωπο έχει τη δική του δυναμική, τη δική του προσωπικότητα, την οποία οφείλουμε να μην υποτιμήσουμε και ανάλογα εκτιμάται και από τους πολίτες. Θα μου επιτρέψετε, ναι, για να έχουμε και διάλογο. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτά το οποίο λέει ο φίλος μου. Εκείνο το οποίο θα πω εγώ, βεβαίως τα πρόσωπα παίζουν βασικό ρόλο στις επιλογές των πολιτών. Αλλά μην βάζουμε τώρα ότι πριν τελειώσω, ήδη αναφέρθηκε για μη κομματικές υποτιμούμε τον κόσμο. Δεν υποτιμούμε τον κόσμο. Ας βγούμε στην περιφέρεια, εγώ γυρίζω, ναι, λόγω του που κατεβαίνουμε για ευρωβουλευτές και άκουγα, μιλούσα με φίλους οι οποίοι κατεβαίναν με τον κύριο Τζιτζικώστα. Εμείς, για να γνωρίζει ο κόσμος, το κόμμα μας από τα πρώτα στηρίξαμε την επιλογή του κυρίου Τζιτζικώστα. Λοιπόν, και μας λέγανε οι άνθρωποι, ήμασταν της Νέας Δημοκρατίας και μας παίρνουν από το στρατόπεδο του κυρίου Ιωαννίδη και μας βρίζουνε. Μας λένε αγκάθια, μας λένε το Α, μας λένε το Β. Και τώρα ακούω ότι είναι στην ίδια δεξαμενή. Όχι, οι ίδιοι τους αποδοκίμασαν, κυρία Νικόλου. Μη συμφωνείτε. Εγώ... Καταλάβετε τι λέει ο κόσμος. Μην βγαίνουμε στην τηλεόραση απλά για να πούμε. Αυτά λέει ο κόσμος και τα δείχνει, κύριε. Ο κόσμος φαίνεται πως είναι διχασμένος και νομίζω, κύριε Τάπρα, το γνωρίζετε. Όσον αφορά για τη συνένεση. Έχει ένα δίλημα. Όσον αφορά για τη συνένεση και τελειώνω, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κόσμος, αν ήταν συνενετικός, κυρία Μιοχολού, δεν θα είχαμε 5 και 7 και 10 συνδυασμούς σε κάθε δήμο, σε κάθε νομό. Απαιτεί τη συνένεση. Δεν είναι κακό όμως απαραίτητα αυτό να φέρουμε. Αν απαιτούσε τη συνένεση και ο κόσμος ήταν συνενετικός, θα βλέπαμε και λιγότερους συνδυασμούς. Αλλά φτάνει στην πόλωση και γι' αυτό πάμε. Και στον κατακαιρματισμό. Γι' αυτό πάμε και στις ευρωεκλογές που δεν θέλω να φτάσουμε μετά, δεν θα το συζητήσουμε στα 43 κόμματα. Κύριε Τάβρα. Εγώ δεν θα συμφωνήσω και θα ήθελα να πω στον κύριο Θεοχάρη ότι κατά όλη τη διάρκεια του προεκλογικού χρόνου εγώ δεν διαπίστωσα καθόλου διαφωνίες ίσα-ίσα. Όπου και να πηγαίναμε, εμείς πηγαίναμε με τον κύριο Ιωαννίδη, με τον κύριο Χριστογιάννη για την Κατερίνη να μιλήσω. Λέγαμε το πρόγραμμά μας, μιλούσαμε με τους ανθρώπους, με κανέναν δεν ήρθαμε σε αντιδικία. Πολύ περισσότερο με το χώρο του κύριου Τζιτζικώστα.
Αγκαλιά. Άρα πού τα βλέπει αυτά, κύριε Στοχάρης. Τώρα για το δεύτερο γύρο. Τώρα θα γίνουν καλοί. Πάντα είμαστε καλοί. Ναι, τώρα θα γίνουν καλοί για το δεύτερο γύρο. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο κόμμα. Είναι το κόμμα το οποίο πήρε την Ελλάδα στα δύσκολα, όχι τώρα μόνο κύριε Θεοχάρη, αλλά εδώ και 30 χρόνια. Και ήταν είναι το κόμμα η Νέα Δημοκρατία που πάντα έβαλε την Ελλάδα στο σωστό δρόμο. Και ας μην ξεχνάμε μια που θέλετε να πείτε για τις ευρωεκλογές, εάν δεν υπήρχε ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για Ευρώπη. Μάλιστα. Να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Δεν ξέρω, Νίκο. Νέα Δημοκρατία δεν θέλω. Ας μην δώσουμε πολιτική. Ας μην κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση. Σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι άδικο για τον πολίτη. Είναι πραγματικά άδικο και για ένα σωρό. Θέλει να μάθει αποτελέσματα, πρέπει να σα πω. Ακριβώς. Έχουμε αποτελέσματα. Να θα μας βοηθήσει ο Νίκος βεβαίως για να δούμε κάποια αποτελέσματα που έχουμε. Νίκο, τι έχουμε τώρα. Να περάσουμε λίγο να δούμε. Να περάσουμε στο νομό Πέλλας. Να δούμε σε δύο δήμους του νομού Πέλλας. Στο δήμο Πέλλας πρώτα, σε ενσωμάτωση 2,2% που αφορά τρία εκλογικά τμήματα από τα 138 του δήμου Πέλλας. Βλέπουμε ο κύριος Στάμκος 47,2%, ο κύριος Καστερίδης 32,9%, τρίτος είναι ο κύριος Παπανικολάου 17,2%, ο κύριος Αποστολίδης 1,7% και ο κύριος Σταυρίδης 1,1%. Και να περάσουμε στον άλλον δήμο του νομού Πέλλας, το δήμο Αλμοπίας. Να δούμε την κάρτα. Βέβαια, Νίκο, δεν ξέρω αν έχουμε δει σε επίπεδο περιφέρειας αποτελέσματα από το νομό Πέλλας. Αν έχουν έρθει και αν έχουμε κάτι να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Αμέσως, ναι, θα βγάλουμε αμέσως μετά από αυτές τις κάρτες. Η ροή αυτή τη στιγμή άρχισε να ανεβαίνει συνέχεια. Οπότε, ναι, ανεβαίνει συνέχεια και η ενσωμάτωση είναι όλο και μεγαλύτερη. Οπότε θα έχουμε πάρα πολλές κάρτες να δείχνουμε από εδώ και πέρα. Δήμος Αλμοπίας. Στο νομό Πέλλας. Ενσωμάτωση 1,4%, όπου αντιστοιχεί σε δύο εκλογικά τμήματα από τα 74 του συγκεκριμένου Δήμου. Είναι πολύ μικρή ακόμα. Ναι, ο κύριος Μπίνος 41,5%, ο κύριος Ιφάγκης 33,9%, ο κύριος Πασόες 15,3%, ο κύριος Φτίκας 4,9% και ο κύριος Κογιός 4,4%. Και να περάσουμε και στο Δήμο Έδεσας. Να δούμε την κάρτα από το Δήμο Έδεσας. Το Reuters πρέπει να σας πω ότι κάνει λόγο για μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΜΑ και πισωγύρισμα για τον εύφραστο κυβερνητικό συνασπισμό. Αναφέρει το Διεθνές Ειδησογραφικό Πρακτορείο, οι εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα, ευνηδιαστικά δυνατή εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ, λέει το Reuters, σε ειδική αναφορά στα ποσοστά του Γαβρίλη Σακελαρίδη, που προηγείται ενάντι Γιώργου Καμίνη και τη Ρένα Σουδούρου. Προηγείται ενάντι του Ζουρού για την περιφέρεια τη Αθήνα. Πάντα είναι από τα σχόλια. Δήμος Έδεσας, ενσωμάτωση 3%. Που αντιστοιχεί σε δύο εκλογικά τμήματα από τα 66 του Δήμου Έδεσας. Είναι ο κύριος Γιάννου 39,6% προηγείται, ο κύριος Ρισάφης 27,4%, ο κύριος Σόντρας 16,4%, ο κύριος Δημητριάδης 9,6% και ο κύριος Φουντάλης 7%. Ναι. Και να δούμε λίγο και το Δήμο Κατερίνης. Ναι. Να δούμε τι ενσωμάτωση έχουμε αυτή τη στιγμή στο Δήμο Κατερίνης. Η ενσωμάτωση είναι στο 5,1% των εκλογικών τμήματων. Ο κύριος Χιονίδης 46,5%, ο κύριος Γιαννούλης 30,7%, ο κύριος Μακρύδης 16,6% και ο κύριος Παπαδόπουλος 6,2%. Και έχουμε κάρτες στην πορεία να δείξουμε, αν θέλετε μπορούμε να δείξουμε και αμέσως. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με νεότερα αποτελέσματα για να δούμε ακριβώς σε ποιο ποσοστό ενσωμάτωση βρισκόμαστε.